Και ερχόμαστε στη Δαλιδά. Άκουσα τα σχόλια εγώ της Επιτροπής, προφανέστατα ήταν εντυπωσιακό. Λίγο διστάζω γιατί ήταν ένα τέτοιο κομμάτι που είχε τόσα back vocals και την στήριξαν, που λίγο χάνουμε καμιά φορά την ουσία, αλλά προφανώς το τελικό θέαμα ήταν εξαιρετικό. Ήταν αυτό που τους είπαν, είναι μια κοπέλα που θα κάνει αυτό το θέαμα. Δεν ξέρω αν όλο αυτό το πράγμα αρχίζει και την πάει προς μια κατεύθυνση έτσι συγκεκριμένη, με μεγαλύτερη φορά από όσοι χρειάζεται. Oh, baby. Ένα κορίτσι το οποίο κινήθηκε με ασφάλεια σε ένα κομμάτι το οποίο της ταιριάζε πάρα πολύ. Θα μου πεις από την άλλη μεριά, δεν μπορεί να πεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Όχι, αλλά καλό θα ήταν. Είναι πολύ εύκολο πάντα να λες κάτι το οποίο ουσιαστικά σε βολεύει εισαγωγικά. Ναι, αλλά όταν είναι απλά αυτή η πρακτική λίγο που επιλέγουν τα παιδιά, δεν μπορείς να πεις. Ναι. Απλά πρέπει να μας δείξουν και κάτι άλλο κάποια στιγμή, άλλο. Γιατί καλό θα είναι δίκιο να μην είναι. Δηλαδή, αν μπει από τώρα η ταμπέλα, δεν υπάρχει λόγος καν να είναι εδώ μέσα. Καλά, εντάξει, νομίζω η ταμπέλα. Με την έννοια ότι έχεις ένα συγκεκριμένο ύφος και δείξε μας και κάτι άλλο για να δεις και εσύ αν μπορείς τελικά να κάνεις κάτι άλλο. Άλλαξες κάτι. Σε κάποιους λέμε δείξε μας κάτι άλλο, σε κάποιους λέμε γιατί δείχνεις κάτι άλλο και δεν πας σε αυτά τα οποία ξέρεις. Εκεί δεν ξέρω. Ναι, γιατί μέσα από την αίσθηση ότι κάποιος πρέπει να έχει την κρίση να καταλάβει ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Δεν έχει τι λες για την Ελλάδα, εσύ. Με έχετε καλύψει. Με ανατομικά λιγάκι προβληματίστηκα κάποιες φορές, αλλά ας μείνουμε σε αυτό. Με καλύψατε όλοι. Πάμε να δούμε τη Χριστίνα. Δεν είμαι ευχαριστημένος με την έννοια ότι και τα πενιντάρια έχουν δημιουργήσει κάποιες άλλες προσδοκίες, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει απλώς ότι άκουσα ένα σύνδετο τραγούδι. Πάνω κεφάλι, κάτω μάσκα, όχι μάσκα βατραχοπέδιλα, εννοούμε μάσκα το πρόσωπο, μάσκα στόμφος, άρθρωση χαμηλή κλπ. Και ασύνδετη φωνή από τη μία περιοχή στην άλλη. Εμένα μου άρεσε που το έκανε το κομμάτι δικό της. Βγήκε μπλε, όπως είναι, και τραγούδισε Μαρινέλα. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό που το. Εμένα μου άρεσε το ότι έκανε ένα κομμάτι δικό της και βγήκε και το είπε. Και εμένα όταν μου είπε για το κομμάτι έμεινα. Λέω, είναι δυνατόν, τι μου λέει ότι θα τραγουδήσει. Όμως μου είπε ότι κάτι της θύμιζε, πολύ δικό της, συναισθηματικά την άγγιζε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό και στο τέλος έκλαιγε.